εκλογές και τώρα επιβεβαιώθηκε η εγκύτητα, το τοπικό στοιχείο, η προσωπικότητα παίζουν ρόλο. Από εκεί και πέρα. Κάνατε λάθη και εσείς εκεί. Όλοι κάνουμε λάθη. Στις επιλογές μπορούμε να τα δούμε ένα-ένα. Ίσως η σκληρή επιλογή, ας πούμε, κομματικών στελεχών να μην ήταν ενδεδειγμένη. Η κομματική, η επιλογή κομματικών στελεχών είχε ένα στόχο να προτάξει τη διαφορά στις πολιτικές. Να πει ότι υπάρχει μια κεντρική πολιτική που είναι η πολιτική των περικοπών, είναι η πολιτική του ξεπουλήματος, είναι η πολιτική της αποψήλωσης δικαιωμάτων. Αλλά στα πρόσωπα και τι κάνουν οι δήμαρχοι, έχουν σε μεγάλο βαθμό συνταχθεί με αυτές τις πολιτικές ή έχουν αντιπαρατεθεί. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι δήμαρχοι που πήγανε καλά είναι αυτοί που ανεξαρτήτως τι στην πραγματικότητα συνέβαινε, είχαν πάρει αποστάσεις από τις κυβερνητικές πολιτικές. Ήταν το στοιχείο του ανεξάρτητου προτάσανε. Και έχουμε τις δύο μεγάλες μάχες που είναι και συμβολικά μεγάλες. Είναι η Περιφέρεια Αττικής και ο Δήμος της Αθήνας. Εκεί και η Νέα Δημοκρατία υποχρεώθηκε να κατεβάσει κομματικούς υποψηφίους. Ο κύριος Κουμουτσάκος, ο κύριος Σπηλιωτόπουλος. Και είδατε το αποτέλεσμα. Εμείς, βεβαίως έχουμε. Αλλά εμείς το κρίνουμε πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεν συμμετέχουν όμως αυτοί. Ναι, ναι, δεν συμμετέχουν. Είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικό κόμμα, είναι η πρώτη φορά που κυβερνητικό κόμμα δεν εμφανίζεται στο δεύτερο γύρο, στο 30% του πληθυσμού, που η εγκύτητα είναι μικρότερη, που φαίνεται το πολιτικό στοιχείο, έτσι. Και όπου ο εξαιρετικός υποψήφιος, όπως θεωρούμε εμείς και εγώ προσωπικά για το Δήμο της Αθήνας, ο κύριος Ακελαρίδης, ένας συγκροτημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που πέρα από τις γνώσεις του και τις ικανότητές του... Που κακά τα ψέματα δεν τον ήξερε ότι η μάνα του. Μπράβο. Εγώ θα το πω λαϊκά έτσι όπως μιλάω πάντα. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρόλα αυτά ήταν στα αυτοδιοικητικά πράγματα νέος. Εσείς το είπατε με τον τρόπο σας, εγώ λέω ότι στα αυτοδιοικητικά πράγματα ήταν νέος. Και είχε μία σημαντική επιτυχία. Επομένως, για να τελειώσω, να πω ότι αυτό για μας είναι πρόκριμα για αυτό που έρχεται. Για το δεύτερο γύρο και κυρίως για τις απολύτως πολιτικές εκλογές των ευρωεκλογών. Με τα θετικά και αρνητικά που διαπιστώνετε. Βεβαίως. Όπου θα μπουν μέσα τα προγράμματα. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και του κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την Ευρώπη, για τη χώρα μας, αναφορικά με τα μεγάλα ζητήματα, ανεργία, κρίση χρέους, σταμάτημα λιτότητας. Εδώ που, κυρία Καϊλή, Εύα, γιατί όλοι οι φίλοι σας και δεν μπορώ τώρα, τι να κάνω τώρα, θα καθαρίσω ότι θα καθαρίσω, μα είναι υποψήφι. Καλύτερα, καλύτερα. Όπως θέλω να μιλώ. Ναι, ναι, ναι. Με εσάς, ρε Εύα, τα πράγματα είναι περίεργα, δηλαδή μπορεί και να τρελαθείτε. Γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι υποτίθεται προερχόμενοι.